Συνεχίζουμε με την αριθμό 832, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α. Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής κ. Χαράλαμπου Καστανίδη προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα καταχώρεν διατήρηση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου. Κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κατά την εκτέλεση των εργασιών για το μετρό της Θεσσαλονίκης, στον σταθμό Βενιζέλου ανακαλύφθηκαν αρχαιότητες σπάνιας ομορφιάς και αξίας, οι οποίες θα πρέπει, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, να αποκολληθούν από τον φυσικό τους χώρο, προκειμένου να εκτελεστεί, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ταχύτερα το έργο. Να σημειώσω ότι αυτό το μοναδικό σύμπλεγμα είναι η Βυζαντινή Μέση Οδός ή κατά την νεωτερική ορολογία η Φαρδιά Οδός, που συνέδεε πύλες της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης και δεξιά και αριστερά του δρόμου υπάρχουν κτίρια, κατοικίες και εργαστήρια. Η συνολική έκταση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο σταθμό Βενιζέλου είναι μέχρι στιγμής 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες με διαφορά μιας ψήφου, δηλαδή με πλειοψηφία 13-12, αποφάσισε να εγκρίνει την μελέτη του Αττικού Μετρό για την απόσπαση από τον φυσικό πολιτιστικό τους χώρο των αρχαιοτήτων, των μνημείων, την μεταφορά τους προσωρινά σε αποθήκη και μετά την επανασύστασή τους και την τοποθέτησή τους, αν καταστεί δυνατό, στον ίδιο χώρο. Σεβόμαστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν και η πλειοψηφία, κυρία Υπουργέ, θα μπορούσε να είναι και για λόγους τύχης ακριβώς αντίστροφη. Αλλά δίπλα στην απόφαση της κυβέρνησης και στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας έχουμε έναν οριμαγδό εκκλήσεων των πιο αρμόδιων διεθνών και εγχώριων φορέων, οι εργασίες στο σταθμό του Βενιζέλου να συντελεστούν με τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στον χώρο τους. Είναι μία σειρά από αιτήματα επιστημόνων κύρους. Φαντάζομαι ότι έχει περιέλθει στα χέρια σας η επιστολή κορυφαίων επιστημόνων από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Από τον Ρόντρικ Μπίτον μέχρι τον Τζον Τάφι και από τον Αλέξανδρο Νεχαμά μέχρι τον Μαρκ Μαζάουερ εξηγούν γιατί η απόφαση της κυβέρνησης και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θέτει εν κινδύνο την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του μνημείου. Και αν τενθούν εν κινδύνο αυτά τα δύο στοιχεία, στα οποία θα επανέλθω μετά, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα, για τη χώρα μας και την οποιαδήποτε κυβέρνηση να ζητήσει την ένταξή τους στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για την ακεραιότητα, όπως είπα, των ίδιων των αρχαίων. Και να ολοκληρώνω, κύριε Καστανίδη. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα σκεφτούμε καλύτερα από ότι οι Τούρκοι. Θέλω να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και η εθνική αντιπροσωπεία, κύριε Πρόεδρε, ότι κατά την εκτέλεση των έργων του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, στην στάση Γενή Καπή βρέθηκε ένα μοναδικής ομορφιάς λιμάνι του Βυζαντίου, στο οποίο είχαν καταβυθιστεί 36 πλοία. Επειδή έπρεπε να διατηρηθεί ως μοναδικού μνημείου, κρινωμένου του σχετικού μνημείου, επειδή έπρεπε να διατηρηθεί στη θέση του, γιατί υπήρχε κίνδυνος αλλιώς, οι Τούρκοι αποφάσισαν να μεταφέρουν τον σταθμό αλλού και να αναδείξουν τις αρχαιότητες εκεί. Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία μου να πω περισσότερα. Καλώς. Ελπίζω ότι η έκκλησή μου προς την Υπουργό Πολιτισμού θα βρει περισσότερη απήχηση
από ότι στον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων. Ελάτε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, διαπιστώνω ότι σήμερα καλούμε, τουλάχιστον με βάση αυτά που γράφετε στο κείμενό σας της ερώτησης, αλλά και με αυτά που είπατε προηγουμένως, να απαντήσω για το πώς προτίθεμαι ως Υπουργός Πολιτισμού να χειριστώ μια δικαστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας σχετικά με την απόσπαση ή μη των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βελιζέλου, η οποία όμως ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί και πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει περιέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εν τούτης, φαίνεται εσείς να γνωρίζετε όχι μόνο το διατάφτα της απόφασης, δηλαδή ότι αυτή κρίνει υπέρ της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, όχι μόνο το ποσοστό πλειοψηφίας-μειοψηφίας, αλλά ακόμα και το σκεπτικό των δικαστών, ότι δηλαδή αποφάσισαν την απόσπαση των αρχαιοτήτων, και ανοίγω εισαγωγικά και παίρνω από το δικό σας κείμενο, με γνώμονα να ολοκληρωθεί γρήγορα η κατασκευή του σταθμού, κλείνουν τα εισαγωγικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, με καλείτε να απαντήσω, ανοίγω εισαγωγικά, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεμαι να προβώ, προκειμένου να παραμείνουν τα μνημεία στο σταθμό. Δηλαδή, με ρωτάτε τι προτίθεμαι άμεσα να κάνω για να αγνοήσω αυτό το οποίο διατάζει η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που όπως εσείς δηλώνετε, διατάζει προσωρινή απόσπαση. Καταρχήν, επισημαίνω ότι δεν γνωρίζω ούτε τη δικαστική απόφαση και το σκεπτικό της, αλλά ούτε και την πηγή των πληροφοριών. Αυτό όμως που παρατηρώ και σημειώνω είναι ότι ο κορυφαίος δημοκρατιστικός θεσμός του κοινοβουλευτικού ελέγχου γίνεται σήμερα βάσει δημοσιευμάτων περί του περιεχομένου της δικαστικής απόφασης σε κάποιες ιστοσελίδες. Έρχομαι τώρα στην ουσία της υπόθεσης για να πω πολύ σύντομα το ιστορικό που λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Ο σταθμός Βενιζέλου χωροδοτείται στη διασταύρωση των σύγχρονων οδών Εγνατίας και Βενιζέλου και καταλαμβάνει όλο το πλάτος του οδοστρώματος της σύγχρονης Εγνατίας. Στις ανασκαφές εντός του σκάματος, 6 μέτρα περίπου χαμηλότερα από τη σύγχρονη Εγνατία, αποκαλύφθηκε κεντρικός οδικός άξονας, συντεκουμάνους μάξιμους των Βυζαντινών. Εκατέρωθεν των μαρμαρόστρωτων και λιθόστρωτων οδικών αξώνων, αναπτύσσονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, από τον 6ο έως τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, κτίρια ιδιωτικά και δημόσια, μαρτυρίες της πολεοδομικής εξέλιξης Θεσσαλονίκης. Με υπουργική απόφαση το 2014, αφού είχαν ενδελεχώς εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οι 6 λύσεις που είχαν προταθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Αττικό Μετρό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προτάχθηκε ο συνδυασμός της πρότασης του Πανεπιστημίου και της Αττικό Μετρό, που προέβλεπε την προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων και την επανατοποθέτησή τους μετά την κατασκευή του σταθμού. Κατόπιν προσφυγής του τότε Δημάρχου Θεσσαλονίκης, η υπουργική απόφαση προσβλήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και το 2016 εκδόθηκε η απόφαση του ΣΤΕ που την επικύρωσε. Δεν την ακύρωσε, την επικύρωσε. Ωστόσο, πριν προλάβει καν να δημοσιευθεί η απόφαση του ΣΤΕ, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει νέα υπουργική απόφαση το 2015, με την οποία πάγωσε όλες τις εργασίες και ανέθεσε στο Δήμο Θεσσαλονίκης να υποβάλει αρχιτεκτονική μελέτη για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στη θέση του σταθμού και μάλιστα ανεξάρτητα από την κατασκευή του σταθμού ή όχι, δηλαδή ανεξάρτητα από ένα ζήτημα το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας ήδη είχε αποκλείσει τεχνικά. Έως το 2019, δηλαδή 4 χρόνια από την ανατροπή που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε κατατεθεί ήταν μια πρόταση, μια ιδέα περί παραμονής των αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του σταθμού, η οποία όχι μόνο δεν περιελάμβανε τα συστατικά στοιχεία αυτού που ο νόμος ονομάζει μελέτη, η κατά νόμον μελέτη, αφού δεν είχε καν στατικούς υπολογισμούς, αλλά επιπλέον είχε εκπονηθεί από μια άτυπη ομάδα εργασίας, η οποία δεν υπέγραψε ούτε την πρόταση ούτε τα σχέδια που τη συνόδευαν και τα οποία πρόταση και σχέδια παραμένουν μέχρι σήμερα ανυπόγραφα. Ανυπόγραφη μελέτη, κύριε Βουλευτά, σημαίνει ότι κανείς δεν φέρει την ευθύνη της κατασκευασιμότητάς της και της εφαρμοστικότητάς της. Κανείς δεν φέρει την ευθύνη της ασφάλειας των αρχαιοτήτων. Κανείς δεν φέρει την ευθύνη ενός εργατικού ατυχήματος κατά την κατασκευή. Κανείς δεν φέρει την ευθύνη της ασφάλειας των επιβατών αργότερα. Ωστόσο, διαβάζω με ενδιαφέρον στην ερώτησή σας ότι η μέθοδος της καταχώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου είναι και δυνατή και ασφαλής και οικονομικότερη. Και επιπλέον έχει δοκιμαστεί. Επειδή εμείς δεν τα ξέρουμε, υποθέτω ότι θα μας τα πείτε στη δευτερολογία σας. Στο αδίέξοδο λοιπόν αυτό μπροστά, το 2019, η Αττικό Μετρό υπέβαλε μελέτη τεκμηρίωσης που περιείχε προσωρινή απόσπαση
ποσοστού 92% των αρχαιοτήτων και επανατοποθέτηση κάθε μιας από αυτές στην ίδια θέση ακριβώς όπου βρέθηκε. Η μέθοδος αυτή είναι δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχής. Μετά από πολύ ωρή συζήτηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και θετική γνωμοδότηση αυτού, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση επί της οποίας ακόμα εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, την οποία εσείς φαίνεται ότι γνωρίζετε, εμείς δεν περιμένουμε να μάθουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κυρία Μενδώνη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα θεσμικά μου καθήκοντα και τη θεσμική μου ευθύνη μάλλον τις γνωρίζω καλύτερα από εσάς. Τις πληροφορίες για την οριακή πλειοψηφία 13-12 δεν τις γνωρίζουμε από πουθενά αλλού, άρα από τα δημοσιεύματα του τύπου. Δεύτερον, την απόφαση της κυβέρνησης και την μελέτη του Αττικό Μετρό τη γνωρίζουμε επειδή οι ίδιοι αρκετές φορές παρασταθήκαμε σε παρουσιάσεις της σχετικής μελέτης και του τρόπου κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου που έκανε, το Αττικό Μετρό. Όπως επίσης γνωρίζουμε την ιστορία του Μετρό Αθηνών, γνωρίζουμε τις αρχές της Βενετίας και γνωρίζουμε και τη διακήρυξη της Νάρας. Και έχουμε στα χέρια μας και μελέτες, μάλιστα, περί όνειμων καθηγητών. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όσο και η Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης έχουν αντίθετη άποψη από την απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας σχεδόν του συνόλου των πανεπιστημίων της χώρας έχουν αντίθετη άποψη. Δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι οι εγχώριοι και διεθνοί φορείς, οι πιο αρμόδιοι να τοποθετηθούν, έχουν αντίθετη άποψη. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για ορισμένα πράγματα, γιατί πάντοτε υπάρχει μια γοητεία να μιλάει κανείς από το κείμενο που του ετοιμάζουν οι συνεργάτες του, αλλά αυτό είναι και παγίδα ταυτόχρονα. Την κατασκευή σταθμών με αρχαιότητες στον χώρο τους την έχετε εφαρμόσει όχι ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο Πολιτισμού παλαιότερα στο μετρό της Αθήνας. Τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις είναι γνωστές όταν η σύραγγα πέρασε κάτω από το βάθος των αρχαιοτήτων και στην Ομόνια και στην Πανεπιστημίου. Κυρίως όμως είναι το Μοναστηράκι. Εφαρμόστηκε δηλαδή η in-situ κατασκευή και μάλιστα σε τεχνικά δυσχερέστερες συνθήκες από ό,τι είναι στο σταθμό Βενιζέλου. Δεύτερον, η αρχή της Βενετίας, κυρία Υπουργέ, την οποία είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, διακηρύσει, ο χάρτης της Βενετίας διακηρύσει, ότι ένα μνημείο μπορεί να αποσπαστεί από τον φυσικό πολιτιστικό του χώρο μόνο αν κινδυνεύει παραμένοντας στο χώρο, δηλαδή είναι αδύνατη η προστασία του στο συγκεκριμένο χώρο, στο φυσικό δηλαδή αστικό ή αγροτικό περιβάλλον. Λίγο αργότερα, το 1994, στην Άρα υπήρξε μια διακήρυξη, για την οποία επίσης είμαι βέβαιος ότι έχετε γνώση, και η οποία όταν αξιολογεί ένα μνημείο και τις αυθεντικές του αξίες, λέει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τοποθεσία. Γιατί όπως σωστά επισημαίνεται, η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα ενός μνημείου, ενός αρχαιολογικού χώρου, συνοδεύεται από άειλες αξίες, όπως είναι η συμπεριφορά, οι συνήθειες μιας ορισμένης εποχής. Είναι αυτό δηλαδή που θα έλεγαν οι Γερμανοί το Zeitgeist, το πνεύμα της εποχής. Αν λοιπόν αφαιρέσετε τις αρχαιότητες από το χώρο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσετε την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα σύμφωνα και με τη διακήρυξη της Νάρας. Και προσθέτω, διεθνείς οργανισμοί υποδεικνύουν σε όλο τον κόσμο και σε εμάς ότι η απόσπαση ενός μνημείου μπορεί κάποια φορά να είναι δυνατή όταν τα δομικά υλικά είναι σκληρά. Αν όμως τα δομικά υλικά είναι ευάλωτα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δομικά υλικά δηλαδή για να χρησιμοποιήσω την επιστημονική ορολογία ψαθυρά,
τότε υπάρχει κίνδυνος να μην μπορείτε να αποκαταστήσετε απολύτως τίποτα και να έχουμε καταστροφή και του έργου. Και μιας και έχετε πολλούς καλούς και άξιους συνεργάτες, θα σας ενημερώσουν, κυρία Υπουργέ, ότι είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να αποκολληθεί από το φυσικό πολιτιστικό του περιβάλλον ένας αρχαιολογικός χώρος 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Μέχρι τώρα μπορούσε να αποσπάται ένα μνημείο. Και αν η αποκατάσταση που θα επιχειρήσετε αύριο είναι πλημελής και αδύνατη, τότε θα συμβεί, κύριε Πρόεδρε, ότι έγινε στον Έλβα. Και να ολοκληρώνουμε, κύριε, τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι έγινε στον Έλβα. Εντάχθηκε το 2006 το Δέλτα του Έλβα ως μνημείο στην UNESCO και επειδή λίγο αργότερα κατασκευάστηκε στο κέντρο της περιοχής γέφυρα 4 λωρίδων, αποχαρακτηρίστηκε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με μοναστήρια της Γεωργίας. Αυτά είναι συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα σας πρότεινα λοιπόν, κυρία Υπουργέ, εάν δεν τα έχετε, ειλικρινώς το λέω, θα σας στείλω και την μελέτη του κυρίου Καβαδά, θα σας στείλω και την μελέτη του κυρίου Αλκιβιάδη Πρέπει, θα σας στείλω και τις αιτιάσεις ή τις εκκλήσεις διεθνών οργανισμών και επιστημόνων κύρους. Και σας παρακαλώ για τελευταία φορά, ξανασκεφτείτε, όχι με βάση τη δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση θα εγκρίνει ή δεν θα εγκρίνει. Εγκρίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μελέτη. Αλλά η μελέτη είναι του Αττικό Μετρό. Πάρτε υπόψη σας όλους τους άλλους. Και μην προσπεράσετε αυτά που σας λέμε. Καλώς. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Βουλευτά, δεν θα απαντήσω με τον ίδιο προσβλητικό τρόπο που χρησιμοποιήσατε εσείς. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω δύο σημεία. Δεν παραγνωρίζω ότι γνωρίζετε τις θεσμικές σας αρμοδιότητες, αλλά γνωρίζω και εγώ πάρα πολύ καλά τις δικές μας. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεσμικά ορθό να συζητάμε μία απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Προχωρούμε. Δεύτερον, ανήκω σε αυτούς που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους, παρά το γεγονός ότι έχω πάρα πολύ ικανούς συνεργάτες. Εγώ δεν σας προσέβαλα, εσείς με προσβάλατε. Πάμε λοιπόν να δούμε το μετρό της Αθήνας, το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είχα την τιμή τότε να έχω υπηρετήσει ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Βεβαίως, το μετρό της Αθήνας διατηρήθηκαν κατά χώρα αρχαιότητες, αποσπάστηκαν όμως και αρχαιότητες για να προστατευθούν. Δεν είναι μονόδρομος τα πράγματα, κύριε Βουλευτά. Όπου είναι δυνατή η καταχώρα παραμονή αρχαιοτήτων, προφανώς προτάσσεται. Και όπου είναι δυνατή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου που οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη πρωτίστως την προστασία αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Κατά την κρίση λοιπόν του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που φαίνεται ότι κατά τη γνώμη σας δεν είναι επαρκούς κύρους και γνώσεων οι επιστήμονες οι οποίοι το αποτελούν, και αυτό προσβλητικό. Κατά την κρίση λοιπόν του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου για το διάστημα των εργασιών και η επανατοποθέτησή τους αμέσως μετά και ακριβώς στην ίδια θέση που ευρέθησαν, αποδεικνύεται ως λύση αναγκαία, κατάλληλη και μόνη. Αναγκαία για την κατασκευή του σταθμού. Κατάλληλη για την προστασία των αρχαιοτήτων, οι οποίες απαγορεύονται να τεθούν εν κινδύνο, διότι με οποιαδήποτε άλλη λύση κατά χώρα παραμονής, οι από κάτω εργασίες μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες που να καταστραφούν οι αρχαιότητες και μόνοι, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι εκτός από ιδέες ευγενικών προθέσεων, ανέφικτες κατασκευαστικά και πάντως ανυπόγραφες, ουδεμία μελέτη έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καμία μελέτη. Και μελέτη η οποία να είναι πλήρης κατά τις προϋποθέσεις του νόμου, τι σημαίνει μελέτη, όχι εκθέσεις ιδεών ή απλά σκαρυφήματα. Επί των ισχυρισμών περί εφικτότητας και ασφάλειας διατήρησης των αρχαιοτήτων κατά χώρα, είπατε κάποια πράγματα πάλι θεωρητικά. Δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Το μετρό λοιπόν της Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό έργο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει χρηματοδοτηθεί από 3 κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έως σήμερα η Ελλάδα έχει εισπράξει συνολικά 637 εκατομμύρια και το ποσό αυτό μπορεί να ανέλθει κατά μέγιστο στα 852 μέχρι το τέλος του 2023, οπότε λύγει η περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ.
του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωση του έργου, το αργότερα μέχρι το Μάρτιο του 2025, ελοχεύει ο κίνδυνος επιστροφής του συνόλου των χρημάτων που θα έχει εισπράξει η χώρα έως το Δεκέμβριο του 2023. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν όχι το οικονομικό, αλλά το δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά τα οποία είπα και πολύ περισσότερα ετέθησαν πλήρως τεκμηριωμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και συζητήθηκαν στη συνεδρία της 6 Νοεμβρίου του 2021. Και έκτοτε τελούμε σε αναμονή της σχετικής απόφασης. Επειδή όμως αναφερθήκατε ότι εδώ έχουμε μία μοναδική περίπτωση αρχαιοτήτων, οφείλω να σας ενημερώσω, κύριε Βουλευτά, ότι αντίστοιχες αρχαιότητες και πολύ σημαντικότερης αξίας ευρέθησαν και στον διπλανό σταθμό της Βενιζέλου, στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Με ίδια υλικά δεν μπορούν να μπουν γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τροποποιήθηκε η μελέτη του σταθμού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία την οποία αντιμετωπίζουμε και θα δούμε. Τα υλικά λοιπόν είναι τα ίδια. Οι αρχαιότητες, σημαντικότερες ενδεχομένως του Βενιζέλου κατά κάποιους ειδικούς, απεσπάστησαν και προφανώς θα επανατοποθετηθούν με τη φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Λοιπόν, αυτά περί υλικών και η κινδυνολογία τουλάχιστον δεν τεκμηριώνεται. Όσο για τον μείζωνα σε έκταση ενώ αρχαιολογικό χώρο, να σας θυμίσω, είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε, ότι κατά τη κατασκευή του μετρό στο Σύνταγμα και του σταθμού στάθμευσης της Βουλής, ήταν ένα συνδυασμός τότε των δύο έργων, απεσπάστη και μεταφέρθηκε ένας πολύ μεγάλος χώρος, ο οποίος σήμερα αποτελεί το αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστημιούπολη και τον χρησιμοποιούν οι φοιτητές της αρχαιολογίας. Αυτό το λέω και μόνο ως προς το μέγεθος, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί οι αρχαιότητες οι οποίες θα αποσπαστούν, υπάρχει ήδη μελέτη εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και για την απόσπαση και για την επανατοποθέτησή τους. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα περί ακεραιότητας του μνημείου, UNESCO κλπ., έχω να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα. Εσείς λέτε τα μεν. Έχω κι εγώ πολλά παραδείγματα. Δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος. Ευχαρίστω να το κάνουμε κάποια στιγμή. Που λένε ακριβώς το αντίθετο. Μνημεία κηρυγμένα και συμπεριλαμβανόμενα στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς απεσπάστησαν, τοποθετήθηκαν σε διαφορετικό, με μικρή διαφορά, μικρή απόσταση τοποθεσία στην Αίγυπτο και παρέμειναν χαρακτηρισμένα από την UNESCO. Ας μην κινδυνολογούμε λοιπόν, κύριε Βουλευτά. Εάν έχετε μελέτες κατασκευαστικές απολύτως εφικτές, να τις προσκομίσει όποιος έχει. Αλλά τέτοιες μελέτες δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν έχουν τεθεί εις γνώση του αρμοδίου Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι δύο που προαναφέρατε είναι πολύ γνωστές και δεν εξασφαλίζουν την κατασκευασιμότητα. Ευχαριστώ. Καλώς. Ολοκληρώθηκαν.